Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Άλλη μια τηλεοπτική εκπομπή στους δέκτες σας, αιώνια πιστός, όπως έχετε συνηθίσει τα τελευταία περίπου 20 χρόνια, σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς και στο YouTube, στο κανάλι μας που έχουμε το αιώνια πίστος. Σήμερα είναι, ας το πούμε, η τελευταία εκπομπή του χρόνου και μάλλον δυστυχώς θα είμαι μόνος μου, εκτός αν φύγει νωρίς από το στούντιο του Ελλάδα 94,3 και μπορέσει και ανταποκριθεί ο Σάκης να μπορέσει να βγει στον αέρα. Όπως είδατε, ο Βόλος πριν από λίγες ώρες, ο Βόλος δέχτηκε 3 γκολ. Θα μου πείτε τώρα ορισμένοι που είναι οι προπονητές της Κερκίδας. Ό,τι έχουμε πει, το έχουμε πει με καλοπροαίρετη κριτική. Η κριτική μας πάντα, όλα τα χρόνια, και εγώ και ο Σάκης, ήταν καλοπροαίρετη για να βοηθήσουμε την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια, με ηγέτη και προπονητή τον Γιωβάνοβιτς, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Όμως, δεν μπορεί κανείς να αμφιβάλλει και δεν έχει κανείς το αλάθητο, ούτε καν ο Γιωβάνοβιτς, ούτε καν ο ίδιος ο πρόεδρος, ούτε καν οι ίδιοι παίχτες, σε αυτή τη δισκαμψία, τη δυσπραγία, την, θα έλεγα, μη ικανότητα να μπορούν να διαχειριστούν και την Ευρώπη αλλά και το πρωτάθλημα. Σήμερα ή μάλλον χθες, γιατί τώρα είναι περασμένες 12, οπότε είμαστε προς την Πέμπτη, χθες ο Παναθηναϊκός ή μάλλον κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού δείξανε ορισμένα στοιχεία, ορισμένα πράγματα τα οποία πολλοίς κόσμος και κυρίως αυτούς που κράζαμε ότι κάνουν τις προπονητές, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά. Οι υπόλοιποι που βλέπουν την όμορφη αυτή μπάλα απ' έξω, όταν ο άλλος βλέπει ποδόσφαιρο από τα 5 του και είναι 50-60 χρονών, νομίζω έχει γράψει το παλμαρέ του χιλιόμετρα πίσω στην πλάτη, να μπορέσει και να διακρίνει και να κρίνει και να συζητήσει εκ του αποτελέσματος, βεβαίως. Γιατί αυτός που κρίνει εκ του αποτελέσματος σίγουρα θα είναι αυτός ο οποίος δεν παίρνει τα δισεκατομμύρια που παίρνουν οι παίχτες και ο προπονητής. Έχει δικαίωμα να το κάνει, όταν βεβαίως ασκεί καλοπροαίρετη κριτική. Ξεκινώντας καταρχήν, να ευχαριστήσω όλο το κανάλι, τον τηλεοπτικό σταθμό του Alert TV, τον κύριο Βελόπουλο που τον βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και ιδίως τώρα με όλα αυτά τα δημοψηφίσματα και τις νομοθετικές και τις μεταρρυθμίσεις, βλέπουμε πολύ βάσιμο και ουσιαστικό λόγο. Ευχαριστούμε τους πάντες, άπαντες, οι οποίοι βρίσκονται στο control και μπορούν και βοηθούν για να διεξαχθεί αυτή η εκπομπή. Την Ερία, βεβαίως, την συντονίστρια, στο πούμε, των εκπομπών εκεί στο Alert TV. Και γενικά όλο τον κόσμο που εργάζεται τέτοιες μέρες και, ξέρετε, είναι μία από τις δουλειές, τα επαγγέλματα τα οποία δεν κλείνει στο μαγαζί, πας και κάνεις Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα και τις Αργίες και το 15 που εργάζονται. Τους εύχομαι καλές γιορτές προκαταβολικά. Ξεκινώντας, το πιο σημαντικό δηλαδή, φεύγοντας ο χρόνος, γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι του έτους και μετά θα δούμε τον Παναθηναϊκό του χρόνου. Καλά λέω του χρόνου, τρεις πρώτου στο γήπεδό μας. Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, εύχομαι, επειδή είναι και στο γηπεδούχο, επειδή είμαστε γηπεδούχοι, νομίζω ότι θα μπορέσουμε, ξεκινώντας και κλείνοντας, να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Πολύ σημαντική αυτή η νίκη με το Βόλο, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτα απ' όλα, κλείσανε πολλά στόματα. Τι εννοώ πολλά στόματα, παιδιά? Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να μιλήσουν και μιλήσανε παίζοντας. Επόμενος αγώνας λοιπόν είναι με τα Γιάννενα στο γήπεδό μας, 3 πρώτου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Θα πρέπει, ξέρω ότι υπάρχει μέχρι το Φλεβάρι αυτή η απαγόρευση, αλλά θα πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα. Μπορεί να μην έχουμε φυσική παρουσία, αλλά θα πρέπει να είμαστε κοντά στην ομάδα. Έχει γεμίσει όλο το ίντερνετ, όλα τα social media εκπομπές. Θα πρέπει να είμαστε αρρωγοί, θα πρέπει να ασκούμε καλοπροαίρετη κριτική και καμιά φορά φωνάζοντας, συγκρινιάζοντας,
να έχουμε, ο λόγος μας να είναι αφύπνισης, λόγος αφύπνισης και τίποτα παραπάνω. Καμιά φορά και οι μεγάλοι, οι προπονητάρες, μπορεί να κάνουν λάθη. Δεν έχουν το αλάθητο. Φερρυππίν τώρα, τι να μας πει ο κύριος Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει αναλάβει τα λάθη, να μας πει μία καλή κουβέντα ή μία κουβέντα να τοποθετηθεί, γιατί ο παίκτης ο οποίος έχει παίξει ούτε καν έχει συμπληρώσει η ώρα, μόλις 40 με 50 λεπτά και μάλιστα σε δύο αλλαγές έχει βάλει 3 γκολ. Αυτό μπορεί να μας το εξηγήσει και για ποιο λόγο επιμένουμε εμείς με σπόρα κλπ. Κλπ. Χωρίς να μειώσω καμία από την αξία κανένας αθλητή του Παναθηναϊκού, βεβαίως όταν είναι ενεργό το πρωτάθλημα, αλλά θα πρέπει και ο προπονητής κάποια στιγμή, μπορεί κάποιος να έχει αιμονές με κάποιους παίκτες. Ο συγκεκριμένος παίκτης ο οποίος έβαλε 3 γκολ, όχι στο παιχνίδι με τον Βόλο, έβαλε 2 γκολ και μάλιστα το ένα ήταν γκολάρα στο 74 με στόπ της μπάλας, καταπληκτικό σταμάτημα της μπάλας και ένα ανάποδο ψαλίδι. Νομίζω από τα καλύτερα highlight που θα δούμε στο 2023. Σίγουρα θα είναι ένα από αυτό του συγκεκριμένου παίκτη του Γερεμέγεφ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν τι έκανε τώρα αυτή τη στιγμή. Έβγαλε αντίδραση. Μεγάλη αντίδραση και μία τριάρα στον Βόλο και δήλωσε παρόν ο Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ νομίζω ότι είναι και ψηλός παίκτης. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να δηλωθεί και στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και στην Ευρώπη αλλά και εδώ στην Ελλάδα, που απορώ αυτός ο παίκτης γιατί δεν χωράει έστω να μπαίνει τουλάχιστον σαν αλλαγή. 50 με 55 λεπτά έχει παίξει και έβαλε 3 γκολ. Αν δεν είναι εκτεθειμένος και δεν είναι έκθετος ο προπονητής, ποιος είναι? Μίλησε ο παίκτης και μίλησε στο γήπεδο και έδειξε την αξία του. Πράγμα που άλλοι έχουν πάρει ασυλία και δεν λένε να βάλουν στο πλεκτό την μπάλα. Και δεν λέει και ο προπονητής να τους αφήσει την άκρη, κάνοντας βεβαίως σπασμωδικές κινήσεις όταν πηγαίνουμε και βάζουμε στο 80 και στο 85 αλλαγές στο σπόρα. Γιατί για να γυρίσει τι παιχνίδι. Βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, ας το πούμε, έχασε πολλές ευκαιρίες και όταν μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στο 72 μπήκε, στο 74 σκόραρε. Συγγνώμη, στο 62 μπήκε, στο 64 σκόραρε. Και βεβαίως νομίζω ότι ήταν ένας από τους σημαντικούς παίχτες οι οποίοι χάρισαν τη νίκη στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, να τονίσω, έκανε το καθήκον του, έβγαλε τσαμπουκά, έβγαλε ποδοσφαιρικό τσαμπουκά και αντίδραση στο Βόλο και βεβαίως επικράτησε με 3-0 ένα καθαρότατο σκορ. Στο πρώτο ημίχρονο, για να τα λέμε όλα, ήμασταν βραδύκαυστοι πάλι. Πετάξαμε αρκετές ευκαιρίες στο ημίχρονο, χωρίς βέβαια να μειώσουμε και την απόδοσή μας, δηλαδή ανούσιες μεταβιβάσεις, ανούσιες τελικές, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, γιατί αυτή η ομάδα της Μαγνησίας, η ομάδα του Βόλου, είναι πάρα πολύ καλή. Δείτε με όλες τις μεγάλες ομάδες, μέσα έξω, τι αποτελέσματα έχει φέρει. Όλα όμως κρίθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν τελικά ο κύριος Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να βάλει έναν παίκτη που τον είχε αφήσει ανενεργό πάρα πολύ καιρό, το Γερεμέγεφ, και να αποδεικνύει σοφή αυτή η, ας το πούμε, αυτή η αλλαγή από την πλευρά του προπονητή μας, με το Σουηδό να σκοράρει με την πρώτη του επαφή. Μπήκε στο 62, παιδιά, και στο 64 με την πρώτη επαφή να σφραγίζει τη συγκεκριμένη εμφάνισή του, να δηλώνει, να βάζει τη σφραγίδα του και τελικά να ξανασφραγίζει την εμφάνισή του με ένα καταπληκτικό ψαλιδάκι στο 72-73. Ένας άλλος παίκτης, ο οποίος το έχω πει από την αρχή και με το Σάκη ότι είναι δυναμίτης, είναι ο Αράου, ο οποίος έβαλε το δεύτερο γκολ στο 66 και βεβαίως το δεύτερο γκολ έπαιξε καθοριστική σημασία για να απελευθερωθεί και να παίξει πολύ πιο εύκολα ο Παναθηναϊκός. Επιστροφή λοιπόν στις νίκες,
ο Παναθηναϊκός και έτσι έχει τη δυνατότητα να ανέβει στους 34 βαθμούς όντας ξανά πρώτος, αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο. Είδαμε πολλές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Ο Βόλος παρατάχθηκε, όπως παρατηρήσατε, με ένα 4-4-2 με τον Κώστιτς στην εστία, Ασλανίδη, Καλογερόπουλος, Χέλη, Μίγα, τετράδα στην αμυντική γραμμή. Άλχο, Γκλάβιτς, Τσοκάνης και Κόμπο αποτέλεσαν τη μεσαία γραμμή και Μωραΐτης και Γκαρσία βεβαίως στην επιθετική γραμμή, η γραμμή κρούσης στην επίθεση. Τώρα, από την άλλη πλευρά να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κατέβηκε με ένα σύστημα 4-2-3-1 με το Λοντίγκιν κάτω από τα goalpost, πάλι rotation με τους goalkeeper, περίεργο πράγμα. Κότσιρα, Σέγκεφελτ, Αράο και Μλαντένοβιτς αποτέλεσαν την αμυντική γραμμή του Παναθηναϊκού. Ρούμπεν, Βιλένα, οι δύο παίκτες στον άξονα, στο κέντρο, και Παλάσιος, Μαντζίνι στα δύο άκρα της επίθεσης, και τον Μπερνάρ πίσω από τον Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν ο μοναδικός επιτελικός φορ, ο μοναδικός προωθημένος. Καλή η παράταξη, καλή η διάταξη, αλλά το θέμα του είναι ότι όλα φαίνονται. Το πώς χειρίζεται τα πιόνια πάνω στη σκακέρα το βλέπεις εκείνη τη στιγμή του αγώνα, όταν κι ο άλλος κάνει την κίνησή του. Υπήρχαν δυνατές μονομαχίες, κυριάρχησαν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Βόλο να παίζει, θα έλεγα, έπαιξε με την ψυχολογία της ομάδας μας, γιατί πίεζε ψηλά και έχει μάθει να το κάνει αυτό ο Βόλος, κλείνοντας τους χώρους, και βεβαίως έδειξε διάθεση να παίξει μπάλα. Ο Βόλος δεν μπήκε με ένα πούλμαν από την αρχή πίσω, πίεζε πάρα πολύ ψηλά. Δυσκόλεψε την ομάδα μας να βρούμε και διαδρόμους, και μάλιστα απειλητικός έγινε μετά το πρώτο δεκάλεπτο, 15 λεπτό αν θυμάμαι, ο Παναθηναϊκός, με Φαλτήριο την αριστερή πλευρά που έφτιαξε κάποιες φάσεις, αν εξαιρέσουμε κάποιες φάσεις στην αρχή, που ήταν, ας το πούμε, μπορούσε να σκοράρει. Ο Μλαντένοβιτς ωστόσο νικήθηκε από τον Κώστιτς, που έβγαλε το διαγώνιο σουτ του πρώτου στην κλειστή του γωνία στο 15, ενώ από τη συνεργασία του Μπερνάρ Ιωαννίδη το σουτ του Μαντσίνη λίγο έξω από την περιοχή στο αμέσως επόμενο σουτ πέρασε out. Βέβαια αυτά και άλλα πολλά είδαμε, δεν θέλω να κάνουμε μονόλογο, γιατί σήμερα είμαι μόνος μου, δεν έχω και τον Σάκη να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά θα πρέπει να δούμε ορισμένα κομμάτια, πρακτικά δηλαδή, και να μην μιλάμε μόνο για διαιτησίες, για βία ή οτιδήποτε, γιατί το ποδόσφαιρο είναι όμορφο. Πρέπει να δούμε και λίγο μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν ξεκίνησε με την, ας το πούμε, με μια διαφορά που είδαμε τον Βιλένα ότι πατούσε πιο πολύ μέσα στην περιοχή. Ταυτόχρονα ο Μλαντένοβιτς συνέκλεινε μέσα και ο Παναθηναϊκός είχε, ας το πούμε, μέσα στη μικρή περιοχή περισσότερους παίκτες να επιτίθεται. Το μάτς συνέχισε, ήταν 0-0, τα νεύρα μας είχαν σπάσει όπως είδατε. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιτέλους, πραξιτέλους, επιτέλους λέω εδώ στο σκηνοθέτη μου τον κύριο Βίρονα Μποστατζόγλου, ο οποίος επιμελείται όλα αυτά, ήχους εδώ, σκηνικά τα πάντα, έβαλε το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης και έτσι πέρασε τον νεαρό Ιωαννίδη, τον έβαλε λίγο πιο πίσω του σαν κρυφό επιθετικό και πήγε τον Μπερνάρ λίγο πιο αριστερά, μετά την αποχώρηση βεβαίως του τραυματία Μαντσίνη, για να γίνει λίγο πιο απειλητικός. Και έπιασε αυτό. Η δικαίωση ήρθε λίγο αργότερα με την αλλαγή του μέσα σε ένα δίλεπτο, που ουσιαστικά αυτή ήταν η πιο σημαντική φάση για να απελευθερωθεί και ο Παναθηναϊκός. Πέρασε μια φοβερή κάθετη πάσα ο Ιωαννίδης, ο οποίος το έχει αυτό, όπως και ο Μπερνάρ, στον χώρο μπροστά στον Γερεμέγεφ, ο οποίος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα πέτυχε πολύ ψύχρεμα με ένα ωραίο πλασέ στο 64 και έγραψε ο πίνακας 0-1. Λίγα λεπτά αργότερα, από μια εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρ από δεξιά ο Αράο, με μια δυνατή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το 2-0.
Τώρα, εάν ρωτήσουμε, διότι εντάξει και ο χρόνος περνάει, ξέρετε και ο τηλεοπτικός χρόνος είναι λίγο περίεργος και τρέχει, είμαστε μόλις 20 πρώτα λεπτά, σήμερα η εκπομπή θα είναι περίπου 40 λεπτά, θα είμαστε εδώ για να πούμε τα πάντα, αν μπορέσουμε να πούμε και για τον μπάσκετ, αν προλάβουμε. Θα ήθελα ο καθένας από εμάς να αναλογιστεί και να σκεφτεί ποιος μπορεί να είναι ο MVP του αγώνα. Βέβαια, μετά από όλα αυτά που είδαμε, την μπάλα που είδαμε συνολικά, αν κρίνουμε τους παίχτες και το αποτέλεσμα, νομίζω ότι αξίζει και μετά από αυτό το φοβερό ψαλιδάκι να ορίσουμε και να χαρακτηρίσουμε ως MVP του αγώνα τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός center forward, ο οποίος αποδεικνύεται καταλυτικός, κύριε Γιωβάνοβιτς, καταλυτικός. Και καλό είναι να αφήσουμε τις αιμονές, γιατί κύριε Γιωβάνοβιτς ο κόσμος έχει εκνευριστεί πάρα πολύ. Τα συνεχόμενα λάθη, η απραξία, η μη ικανότητα, για να μην πω η ανικανότητα, γιατί δεν θεωρώ ότι δεν έχει καλούς παίχτες ο Παναθηναϊκός. Και επίσης συμβαίνουν και ύποπτα πράγματα, όπως αυτό με τους goalkeeper και την αλλαγή τους, το συνεχόμενο rotation. Αλλά κοίταξε, όταν και ο Φουκάρας φωνάζει εδώ και τόσο καιρό για τη μεταγραφή του, διότι και αυτός πόσο είναι, 33, πόσα χρόνια θα παίξει. Όλοι αυτοί, ό,τι κάνουν μέσα η ποδοσφαιρική ηλικία, ξέρετε, είναι 5 με 10 χρόνια. Αυτή είναι, ας το πούμε, η επαγγελματική κατάρτιση ενός παίκτη. Και φωνάζει μεταγραφή και βλέπεις κοφεύει από την άλλη πλευρά η ομάδα, παρά μόνο έχει καλή πρόθεση, αλλά η πρόθεση δεν βλέπω να μετουσιώνεται στο τραπέζι, εκεί αρχίζουν και χαλάνε πολλά πράγματα, χαλάει η μανέστρα. Λοιπόν, για να μην ξεφύγουμε λίγο από το mood της εκπομπής που είναι με τον Βόλο, για τον Γερεμέγεφ, ο Σουηδός σεντερφόρ αποδεικνύεται, όπως είπαμε, καταλυτικός για τον Γιωβάνοβιτς, για αυτό το διπλό του Παναθηναϊκού στην πόλη της Μαγνησίας, και να επιβεβαιώνει βεβαίως ότι, και να φωνάζει ότι εδώ είμαι center for και έχω πολύ στενή σχέση με τα δίχτυα, με το πλεκτό. Το καταλάβατε αυτό ορισμένοι και από τους προπονητές της Κερκίδας, οι οποίοι φωνάζετε για να μην φωνάζουμε, και ο προπονητής και η διοίκηση και όλοι εν πάση περιπτώσει αυτοί που έχουν λόγο να μιλάνε είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά είτε στα social media για τους συγκεκριμένους παίκτες και για τις αιμονές που έχουν ορισμένοι άνθρωποι, αρχίζοντας και τολμώντας να πω από τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος μάγκας άντρας έχει παραδεχθεί τα λάθη του, έχει αναλάβει τις ευθύνες του και δεν είναι θεός, ρε φίλε, δεν υπάρχει τέλειος. Θα κάνει και ο άνθρωπος αυτός λάθη και η ομάδα θα κάνει κοιλιά. Το θέμα είναι να μην κάνει κοιλιά σαν τη δική μου. Το θέμα είναι να κάνει μια κοιλιά σε ένα-δύο παιχνίδια, να ξεχαστούνε, να αλλάξουμε το mood και να συνεχίσουμε. Διότι κύριε Γιωβάνοβιτς, το μόνο που έμεινε είναι το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Το υλικό το έχεις. Πρόσεξε, μην χάσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Το υλικό το έχεις. Το ξαναλέω, πρόσεξε κύριε Γιωβάνοβιτς, μην χαθεί το πρωτάθλημα. Λοιπόν, διαιτητής, γιατί και ορισμένοι μου στέλνουν εδώ να βλέπω και μηνύματα. Εντάξει παιδιά, ήταν ο κύριος Βεργέτης, ο οποίος υπάρχουν πολλά παράπονα όσον αφορά την εφαρμογή στον πειθαρχικό έλεγχο. Χάρισε πάρα πολλές κάρτες σε Γκαρσία, Σλανίδη από τη μία. Και αν θέλετε και από εμάς, γιατί υπόθηκε και για το Σέγκεφελ, μπορώ να το παραδεχτώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά χαρίστηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε πολλούς παίκτες του Βόλου. Δεν υπήρχε κάποια δύσκολη φάση για να μπορέσουμε να τον κρίνουμε. Είπαμε και τις συνθέσεις. Στον πάγκο βέβαια από την μεριά του Βόλου υπήρχαν οι Καλαμπούκας, Ενγκίν, Ντέλεν Τσίτς, Καραγιάννης και Τάχατος. Και στον πάγκο εμείς είχαμε τον Μπρινιόλι, τον Ξενόπουλο, Αϊτόρ και ο Σπόρα Βεργέτης, όπως είπαμε, ο διαιτητής. Η πλάγη και η βοηθή ήταν Ραφαήλ Τσιάρας από την Καβάλα, Χανιά Τσαγκαράκης και από τα Χανιά ο Σίνιο Ράκης, ο Αντώνης, στο ΒΑΡ δηλαδή. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης από τον συγκεκριμένο αγώνα. Το επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί, όπως είπαμε, είναι με τα Ιωάννα μέσα
μέσα στη Λεωφόρο και νομίζω ο κόσμος, άσχετα από τις απαγορεύσεις, νομίζω ότι θα βοηθήσει. Νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά. Από εκεί και μετά είναι θέμα και της διοίκησης αρχής γενομένης μετά τα Χριστούγεννα, να δούμε πού μπορεί να βοηθηθεί ο Παναθηναϊκός. Ενώ πού μπορεί να βοηθηθεί αυτό, η ίδια η ομάδα φωνάζει. Η ίδια η ομάδα φωνάζει και σίγουρα θέλουμε ένα πολύ ψηλό center back, ψηλό center back, αλλά center back είναι αυτά που λέω εγώ, όχι φλόρους, γιατί πίσω θέλεις λίγο, θα το βάλω σε εισαγωγικά μην παρεξηγηθώ, τσαμπουκά, λίγο αλήτη. Όταν λέω το βάζω σε εισαγωγικά μην παρεξηγηθώ και έχουμε άλλα, θέλει έτσι τύπου καλιτζάκι, θέλει έναν έτσι πιο τραχή, ψηλό, ο οποίος θα μπορεί να κουμαντάρει όλη την αμυντική γραμμή και να μην περνάει τίποτα. Δεν θέλει έτσι λίγο πιο μαλθακό αμυντικό πίσω. Σίγουρα έναν μέσο ανασταλτικό, ένα εξτρέμ και σίγουρα και ένα επιτελικό φορ, ένα φορ περιοχής, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει μόνος του όλη τη χρονιά ο Ιωαννίδης. Είναι δεδομένο. Αυτό ήταν, θεωρώ, το πιο κρίσιμο μάτς της σεζόν για το Παναθηναϊκό, το πιο σημαντικό στη δεδομένη στιγμή, γιατί είναι αυτό που λέμε η ώρα 0. Έχουμε φτάσει, για να μην πω και πιο κάτω από το 0, και πάντα αυτή η κοιλιά συμβαίνει στον Παναθηναϊκό εκεί στην αλλαγή του χρόνου. Και ο Γιοβάνοβιτς για μένα, επειδή τα είπαμε, θα πρέπει να είμαστε τίμοι και θα πρέπει να μιλάμε αντρίκια. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε τώρα, τα Χριστούγεννα. Ο Γιοβάνοβιτς Μάγκης θα πρέπει να κριθεί το καλοκαίρι. Εκεί θα τραβήξουμε γραμμή, θα κάνουμε ταμείο και εκεί θα δούμε έσοδα-έξοδα. Έτσι είναι το τίμιο, το αντρίκιο και έτσι είναι και το λογικό. Δεν τραβάμε γραμμή τώρα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Θα κάνουμε ταμείο το καλοκαίρι. Εκεί γύρω στα play-off. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή υπάρχουν σιρήνες, θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος, γιατί υπάρχουν και μεταγραφές οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν. Υπάρχουν και ομάδες οι οποίες κοιτούν παίκτες. Θα πάμε σε αυτό, αλλά προτού πάμε σε αυτό, θα ήθελα να πάμε σε πολύ σύντομο ένα-δύο διαφημιστικά. Δευτερόλεπτα λοιπόν και ξανά εδώ πίσω στην εκπομπή για να κλείσουμε με τα υπόλοιπα 10-15 λεπτά. Για πάμε σε διαφημίσεις και ξανά πίσω. Ελλάδα Sports 94,3. Το νέο αθλητικό ραδιόφωνο που θα σας αλλάξει συνήθειες. Λοιπόν, να είμαστε πίσω, δεν νομίζω ότι σας καθυστέρησα. Συνεχίζουμε την εκπομπή, θα μείνουμε τώρα, επειδή η εκπομπή αυτή δεν θέλω να είναι μονότονη, ούτε να κάνουμε μονόλογο, γιατί και με τον Σάκη είχαμε έτσι ένα διάλογο ωραίο, θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε πολλά, αλλά το παιδί, επειδή έχει και άλλες υποχρεώσεις και έχει και το ράδιο, έχει τη μετάβαση από και προς, ήταν μέρα χθες που δεν τα προλάβαμε όλα και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Άλλωστε του χρόνου θα τα ξαπούμε μαζί και εγώ και ο Σάκης, θα είναι η πρώτη εκπομπή του 2024. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο εξής. Νομίζω ότι λέγαμε για τις μεταγραφές και αυτό που θέλω να πω είναι τα μάτια σας στον Ιωαννίδη. Τα μάτια σας σε παίκτες οι οποίοι βγάζουν μάτια. Δεν λέω για τον Γερεμέγεφ, αλλά λέω για τον πιτσιρικά τον Ιωαννίδη.
ο οποίος αυτή τη στιγμή ξέρουμε και έχουμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι από τη Γερμανία, από τη Στουτγκάρδη, σίγουρα τον κοιτούν για πιθανό αντικαταστάτη του Γκυρασί. Σε περίπτωση βεβαίως που εκείνος αποχωρήσει το Γενάρη, παρουσιάζεται ως ο επόμενος αντικαταστάτης του Σερχού Γκυρασί. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι ένα σενάριο που έχει αναπτυχθεί και τα έχουμε δει από διάφορα μέσα της Γερμανίας, όπως συγκεκριμένα αναφέρει η γερμανική εφημερίδα η Bild, η εντυπωσιακή σεζόν του Γκυρασί με 16 γκολ κύριοι σε 13 μάτς στην Bundesliga, γιατί εκεί είναι άλλο το πρωτάθλημα, δεν είναι σαν το δικό μας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει και μια πολύ μεγάλη ρήτρα αποδέσμευση, 17,5 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά, ρήτρα αποδέσμευση. Είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει το Γενάρη, γιατί πολλοί θα πάρουν πάρα πολλά χρήματα. Τον Γκυρασί έτσι κι αλλιώς τη Στουτγκάρδη τον παρακολουθεί και άλλη ομάδα, η Ντόρτμουντ, ενώ ο ίδιος βέβαια από ό,τι έχει, το έχουμε παρακολουθήσει και έχει κάνει δηλώσεις, ονειρεύεται την Αγγλία και την Premier League, που έχουν δείξει άλλωστε ενδιαφέρον και η Manchester United, η Newcastle και η West Ham. Λοιπόν, ως σενάριο λοιπόν της προετοιμασίας της Στουτγκάρδης, πολλά μέσα και η Bild έχει αντικαταστήσει ήδη, λεκτικά τουλάχιστον, αν τελικά αποχωρήσει ο συγκεκριμένος παίκτης ο Γκυρασί, τον Ιωαννίδη, ο οποίος παρουσιάζεται ως πιθανός διάδοχος του. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, για να μπει ο Παναθηναϊκός σε ένα mood παραχώρησης ή συζήτησης, θα πρέπει η Στουτγκάρδη ή όποιος άλλος ενδιαφέρεται να προσφέρει ένα ποσό που θα τριπλασιάζει το ρεκόρ πόλης στην ιστορία του, δηλαδή τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ που ήταν για τον Σισε. Είναι αρκετά λεφτά, δεν λέω. Εμένα η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο ο συγκεκριμένος παίκτης θεωρώ ότι αξίζει και θα ανέβει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, και αν ο Παναθηναϊκός το κρατήσει, θεωρώ, είναι σίγουρο αυτό, είναι μια μετοχή που θα ανέβει. Είναι μια μετοχή που θα δώσει πολλά νταβαντάζ στον Παναθηναϊκό. Θα έχει να πάρει πολλά ο Παναθηναϊκός από αυτόν του χρόνου. Θα ανέβει η τιμή του. Είναι σίγουρο αυτό. Το παιδί, εγώ αυτό το παρακολουθώ από μικρό παιδί και από τις άλλες ομάδες που έπαιζε. Καταπληκτικό φορ περιοχής, μεγάλη αντίληψη, μπαλαδόρος, και παρόλο το έτσι, ας το πούμε, την ανάπτυξη που έχει, την μυϊκή του ανάπτυξη, πολύ γρήγορος παίκτης και για το ύψος του και για τα κιλά του, πολύ γρήγορος παίκτης, με ευφυΐα, και βλέπετε ότι ακόμα και στο box to box που δυσκολεύονται άλλοι επιθετικοί, το έχει. Το έχει. Ελπίζω μην τον κάψετε. Καταρχήν, όταν είναι να συζητηθεί ο συγκεκριμένος παίκτης για να πουληθεί, θα πρέπει να μπούμε, να το πω έτσι, για να το καταλάβει και ο κόσμος, με ένα ποσό το οποίο θα ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό και τον ίδιο παίκτη για να αποδεσμευτεί. Τώρα, αν είναι να ξεπουλήσουμε όπως πουλάγαμε παλαιότερα τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδος, τον Καρνέζη και άλλους παίκτες στα 800 και 700 χιλιάρικα, ούτε καν πάνω από το εκατομμύριο, αυτά τα θεωρώ ξεπούλημα, για να μην πω στήσιμο. Λοιπόν, αυτό που έγινε με το Βόλο ήταν μια μεγάλη ντόπα. Καταρχήν, δοθήκανε από την ίδια την ομάδα λύσεις που ίσως και ο προπονητής μας δεν τις έβλεπε. Θα μου πείτε, αυτή η εμφάνιση του Γερεμέγεφ. Έχει ξαναγίνει αλλαγή, θυμάστε, με τον Μπάουκ τον γκολ που είχε βάλει, και τώρα έγινε αλλαγή, πάλι δύο γκολ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή ούτε ώρα δεν έχει βγάλει. Βέβαια, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θεωρώ ότι είναι δίκαιος προπονητής. Απλά, ως άνθρωπος, θα κάνει και αυτό τα λάθη. Και είμαι σίγουρος ότι θα εκτιμήσει τη συνεισφορά του συγκεκριμένου παίκτη, και αυτή που είδαμε χθες στο Πανθεσσαλικό, αλλά και τις προηγούμενες του. Είναι σίγουρο ότι του έχει τσιγκλήσει το ενδιαφέρον. Του έχει φτιάξει την ψυχολογία και του Γιοβάνοβιτς και του κόσμου. Και έτσι θα πάμε να κάνουμε ήρεμες γιορτές με αυτή τη νίκη. Και θεωρώ
ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει καλύτερα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εμφάνιση με τον Βόλο θα μας κοιμήσει. Δεν έπιασε καμία σούπερ απόδοση. Σούπερ αποδόσεις έχει πιάσει με άλλες ομάδες που έχουμε αποκλειστεί κιόλας από την Ευρώπη. Δεν θέλω ούτε καν να το θυμάμαι. Απλά ο συγκεκριμένος παίκτης έκανε το μπαμ. Δηλαδή είπε εδώ είναι, δηλώνει παρόν. Έκανε στο λίγο τον κόσμο του Βόλου να τρομάξει. Όμως εδώ είναι και η μαγιά του προπονητή. Και χαίρομαι αυτό, γιατί πρέπει να το πούμε, γιατί όσα και λάθη να έχει κάνει ο Γιωβάνοβιτς, κάνει κάποιες αλλαγές οι οποίες θεωρώ προπονητικά ότι είναι σωστές. Το να βάλεις το συγκεκριμένο παίκτη το Γερεμέγεφ και να βγάλεις από τη μαρκίζα πάνω τον Ιωαννίδη και να τον τραβήξεις πίσω από τον Γερεμέγεφ σαν κρυφό επιθετικό να τον βοηθήσει, και αυτό είδατε ότι άλλαξε όλο το μάτς. Ο Πιτσιρικάς το δέχτηκε, ο Γιωβάνοβιτς το έπραξε και ο Γερεμέγεφ έγραψε. Αυτή ήταν όλη η μαγιά και μπράβο σε αυτή την τριπλέτα. Το κουβεντιάζουμε τώρα και στον Ιωαννίδη και στον Γερεμέγεφ, γιατί ξέρετε τον γκολ, άμα δείτε την κάθετη πάσα που έβγαλε ο Ιωαννίδης, το μισό γκολ ήταν από τον Ιωαννίδη. Τελείωσε. Αυτά τα κάνει και ο Μπερνάρ. Λοιπόν, είναι δύο παίκτες που στον άξονα μπορούν να βγάλουν πολύ, πολύ φοβερές κάθετες μπαλιές. Αυτά όλα λοιπόν, ξεκινώντας από τον Γιωβάνοβιτς που έκανε αυτή την αλλαγή και τράβηξε πίσω τον Ιωαννίδη, άλλαξε όλο το μάτς. Όλα γίνανε πολύ πιο εύκολα μόλις μπήκε, παιδιά, ένα γκολ. Αυτό τώρα θα έλεγα είναι εμπνευσμένο από τη Βραζιλία, έτσι, από τον Αράο. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε βέβαια ότι σκόραρε δύο γκολ ο Γερεμέγεφ, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τον γκολ του Αράο, το οποίο σημαντικό γκολ, γιατί αυτό μάλλον μετά, γιατί το 1-0 πάντα σε τέτοια μάτς και εκτός έδρας είναι εύθραστα. Το δεύτερο γκολ είναι αυτό το οποίο κόβει τα γόνατα από τον αντίπαλο. Νομίζω ότι επειδή είναι δίκαιος ο Γιωβάνοβιτς, θα του δώσει ευκαιρίες και με περισσότερες ευκαιρίες, και νομίζω ότι ο Σουηδός Φόρ θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό και να μιλήσει όπως μίλησε και χθες. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν θέλω να πλατιάσουμε περισσότερο, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πλέον έλυσε τον γόρδιο δεσμό. Πραγματικά. Λοιπόν, είχαμε και μία αποχώρηση, γιατί τώρα μου ήρθε και ένα μήνυμα εδώ και πρέπει να το αναφέρουμε, ότι παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών, γιατί υπάρχει και το ποδόσφαιρο γυναικών, αποτελεί ο Χαραλαμπίδης, ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, και μάλιστα έβγαλε σχετική ανακοίνωση και ο Παναθηναϊκός αθλητικός όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάννη Χαραλαμπίδη στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου. Βεβαίως ο σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για τα 2,5 χρόνια συνεργασίας και για την πορεία που έκανε στην επανεκκίνηση του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος. Το ήθος και η προσφορά είναι αδιαφασβήτητα και η διοίκηση του συλλόγου του εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητική του καριέρα. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει και το γυναικείο ποδόσφαιρο, ένα κομμάτι το οποίο μέχρι στιγμής αγνοείται εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, αν δείτε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εκτός Ευρώπης, θα διαπιστώσετε ότι είμαστε χρόνια πίσω. Τώρα, επειδή είχαμε ένα μεγάλο κενό, δεν θέλω να πάω στον προηγούμενο αγώνα. Δηλαδή, μου φτάνει σήμερα να κλείσουμε το χρόνο και να μπούμε στη νέα χρονιά με το Βόλο και αυτό το 0-3. Ξέσπασε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να πάω στη νύχτα ντροπής. Στη νύχτα ντροπής που ήταν απαράδεκτοι οι παίκτες, ο προπονητής μας και ο τερματοφύλακάς μας, ο οποίος δεν πήγε ποτέ στο Περιστέρι. Έτσι, ποτέ δεν πάτησε το πόδι του στο Περιστέρι. Μιλάμε για αυτή τη νύχτα της ντροπής, με αυτή την αστεία ήττα του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι. Εγώ ειλικρινά απορώ, κλείνοντας με αυτό, πόσο Μπρινιόλι ακόμα και παράπονο να έχει και δυσαρεστημένος να είναι, αυτός ο Μπρινιόλι που ξέραμε από τα προηγούμενα χρόνια, πώς μπορεί να κάνει τέτοια λάθη, τα οποία αυτά είναι για τοπικό επίπεδο. Αυτά είναι για να τα δεις
από ομάδες τρίτης, τέταρτης κατηγορίας που είναι παιδικά. Δεν μπορείς να δικαιολογήσεις αυτά τα λάθη. Έπαιζαν όλοι σαν να είναι υπνοτισμένοι. Όλοι σαν να ήταν υπνοτισμένοι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να ηρεμήσει όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, να σταματήσουν οι πόλεμοι, να είναι υγιείς όλοι οι άνθρωποι, να χαίρεστε τις οικογένειές σας. Εύχομαι, δεν μιλάμε τώρα οπαδικά, εύχομαι σε όλους τους οπαδούς, σε όλο τον πλανήτη Γη, να έχουν υγεία, ευημερία, ηρεμία, χαρά, ευτυχία και εύχομαι το 2024 να είναι καλύτερο, αποδοτικότερο. Εύχομαι στους παίχτες και τους δικούς μας αλλά και σε όλους τους παίχτες να είναι υγιείς χωρίς τραυματισμούς και θέλω κλείνοντας να ευχηθώ και στο κανάλι το οποίο μας φιλοξενεί καλές γιορτές σε όλα τα παιδιά και καλή πρωτοχρονιά στις οικογένειές σας, στη δική μου οικογένεια, στα παιδιά μου, στη γυναίκα μου, στη Φέη, τη Ζακάκου, στον θα έλεγα στο τέρι μου. Εδώ είναι το τέρι μου τώρα 20 χρόνια, εδώ είμαστε τώρα όχι αδέρφια, ίδιο αίμα. Στο έτερο νήμιση τον Σάκη τον Πουσδούνη, στον τηλεσυνοθέτη μου που χρόνια τώρα μας ανέχεται, τον Βίρονα τον Κωνσταντζόγλου και σε όλα τα παιδιά τα οποία μπορεί τις γιορτινές μέρες να εργάζονται. Να είστε όλοι καλά, ο Θεός να είναι μαζί σας, χρόνια πολλά, καλές γιορτές και ραντεβού εμείς μετά τις γιορτές. Μπορεί και ενδιάμεσα μαζί με το Σάκη να έχουμε και κάποια εορταστική εκπομπή. 3/1, 9 η ώρα το βράδυ, Παναθηναϊκός με την ομάδα των Ιωαννίνων στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Θα είμαστε όλοι εκεί. Καλό σας βράδυ, να έχετε ένα υπέροχο, μια ωραία υπέροχη μετάβαση του ενός χρόνου με τον άλλον. Εύχομαι να είναι πιο αποδοτικότερος και καλύτερος και πιο τυχερός για όλους. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.